Απαράδεκτε εικόνε με λύματα στο ρέμα του Κατσαμπά, με δημότε να διαμαρτύρονται για την υποβάθμιση του περιβάλλοντο και τη ποιότητα ζωή του. Είχαμε χρόνια προβλήματα με λύματα που δεν μπορούσαμε να προσδιορίσουμε από ποιο σημείο είναι τα λύματα, διότι τα λύματα. Ποτίζαν τα καλάμια, τα καλάμια φεργεύανε και κρύβανε το πρόβλημα. Έχουν έρθει οι υπηρεσίες, έχουν κάνει έλεγχο, αλλά δεν καταφέραμε να βρούμε την πηγή του προβλήματος, διότι τα καλάμια δεν, δεν μας δίνανε πρόσβαση να πάμε εκεί. Τώρα λοιπόν που καθαρίστηκε το ρέμα, σε κάποια σημεία φάνηκε το πρόβλημα. Αφορά όλη την πόλη, διότι τα λίμματα πάνε στη θάλασσα. Πέρα από τη δυσοσμία, δημότε αντίκρισαν το πρόβλημα μετά και τι εργασίε καθαρισμού του ρέματο. Με του ίδιου να ενημερώνουν την αρμόδια διεύθυνση τη περιφέρεια Κρήτη, κλιμάκιο τη οποία μετέβη στο σημείο και περισυνέλεξε δείγματα. Ενώ αύριο, όπω εκτιμάται, θα υπάρξει μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώ έχει συμβεί. Και βασικά εμένα στο σπίτι μου μένουν 7 παιδιά. Μένουν τρει οικογένειε που έχουν 7 παιδάκια. Το ένα είναι μωρό και είναι απαράδεκτη αυτή η εικόνα. Όλοι οι άνθρωποι εδώ υποφέρομε. Μπορείτε να μυρίσετε, να δείτε τη βρωμιά που βγαίνει. Μετά την παρέμβαση που έκανα στην υπηρεσία, ανταποκρίθηκε αμέσω και του ευχαριστώ. Όμω πρέπει αυτό το θέμα στο ρέμα του Κατσαμπά να τελειώσει. Οι αρμόδιοι πρέπει να παρέμβουν, να δώσουν ένα τέλος να βρεθεί άμεσα λύση, ζητούν δημότε, οι οποίοι βρίσκονται για ακόμη μια φορά αντιμέτωποι με δυσάρεσε καταστάσει. Όπω εκτιμά ότι Περιφερειάρχη Περιβάλλοντο, το πρόβλημα προέκυψε μετά από σπάσιμο φρεατίου τη ΔΕΗΑΗ, ενώ από την πλευρά του ο πρόεδρο τη Δημοτική Επιχείρηση, Γιώργο Βουρεξάκη, υποστηρίζει ότι άγνωστοι έκλεψαν το καπάκι του φρεατίου, το οποίο υπερχείλησε, καθώ σε αυτό κατέληξαν φερτά υλικά. Έχω ακούσει Νομικά απαγορεύεται να περνάνε από τις κίτες ρεμάτων και ποταμών αγωγή. Απαγορεύεται. Ειδικά αγωγή λιμάτων. Αυτά όλα τα λίματα φτάνουν στη θάλασσα.